Ασφαλή, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ερευνητών στην περιοχή που συνετρίβει το αεροπλάνο των Μαλαισιανών αερογραμμών, απαιτεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ από όλες τις ένοπλες ομάδες στην Ουκρανία με ψήφισμα που υιοθέτησε. Στο κείμενο που συνέταξαν οι Αυστραλιανοί, οι χώρες μέλη ζητούν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και όλα τα κράτη να συνεργαστούν πλήρως με τις προσπάθειες να υπάρξει λογοδοσία. Το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί ακόμα πλήρης πρόσβαση είναι χαρακτήριστο. Είναι ντροπή για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Όλες οι χώρες και οι ένοπλες ομάδες πρέπει να συνεργαστούν στη διερεύνηση. Η Ρωσία ψήφισε υπέρ, αφού το κείμενο τροποποιήθηκε ώστε να αναφέρεται σε κατάρριψη και όχι σε κατάρριψη που προκλήθηκε σκοπίμως από πειρά. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε απαραίτητη βοήθεια στην οργάνωση και τη διεξαγωγή μιας αμερόληπτης έρευνας. Έχουν ήδη δοθεί σχετικές οδηγίες στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Επιδοκιμάζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στην υιοθέτηση του σημερινού ψηφίσματος, αλλά δεν θα υπήρχε ανάγκη για ψήφισμα αν η Ρωσία είχε χρησιμοποιήσει την επιρροή τους στους αυτονομιστές, ώστε να τους πείσει να αφήσουν κάτω τα όπλα και να αναλάβουν οι ειδικοί, είπε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλλαγή που επεδίωξε η ρωσική πλευρά για απάλληψη του όρου ένοπλες ομάδες δεν έγινε δεκτή.